Σήμερα θα φτιάξουμε την πολυπόθητη βασιλόπιτα. Την πίτα η οποία καθορίζει την τύχη μας για πολλούς για όλη τη χρονιά. Λοιπόν, τα υλικά είναι βούτυρο, θα βάλουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη στον κάδο του μίξερ και θα προσθέτουμε σιγά σιγά τα αυγά ώστε να φρατέψει το μείγμα. Έχουμε το αλεύρι με τα μπαχαρικά, θα τα βάλουμε όλα μαζί. Το baking powder επίσης. Κανέλα, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο. Έχουμε και λίγο αμύγδαλο. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Αφήνουμε τις σκόνες λίγο στην άκρη. Το ξύσμα πορτοκαλιού και το στίκ βανίλιας θα το προσθέσουμε τώρα, την ώρα που διωγγώνουμε το βούτυρο με τα αυγά. Προσθέτουμε το χυμό και τέλος τις σκόνες αλεύρι, baking powder, αμύγδαλο. Αντί για σκόνη αμυγδάλου θα μπορούσαμε να βάλουμε και σκόνη φουντουκιού. Τα φουντούκια κανονικά όπως είναι ολόκληρα, λίγο στο blender να γίνουν σκόνη. Έτοιμο το μείγμα της βασιλόπιτας. Τώρα θα το αφήσουμε λίγο στην άκρη να βουτυρώσουμε και να αλευρώσουμε το ταψί που θα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 170 βαθμούς και θα το ψήσουμε περίπου στα 45 λεπτά. Εάν ο φούρνος σας ψήνει πολύ δυνατά και 165 βαθμοί είναι μια χαρά. Όλα τα προϊόντα είναι μια προσφορά από το σούπερ μάρκετ Βερόπουλος. Και αφού η βασιλόπιτα έχει ψηθεί, όπως βλέπετε έχει μείνει επάνω και το αντικολλητικό χαρτί που είχαμε κόψει. Αφαιρούμε το αντικολλητικό χαρτί. Βλέπετε έχει κρατήσει και την υγρασία της. Είναι πολύ ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα για το μαγικό νόμισμα. Δυστυχώς μόνο ένας πρέπει να το ξέρει. Για να δούμε στο τέλος της βραδιάς ποιος θα είναι ο τυχερός. Αφήνουμε τη βασιλόπιτα στην άκρη και θα τη διακοσμήσουμε με πάστα ζάχαρης.
magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Νομίζω είμαστε έτοιμοι για απόψε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός για φέτος.